Κυρίου δεηθούμε. Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κλέψα στη γη. Παντοδαπούς εκφύην καρπούσες απόλαυσιν και τροφήν με πέραν. Ότι σπέραν ασύ τους τρεις πέδας και Δανιήλ των βαριών για το διέτον λαυροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν του Ατωσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του γενωμένου Πατρός και Δασκάλου ημών εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσχου δε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και εις την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόχου και Παρθένου Μαρίας, το Σιού και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου, ούτην μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζων, πληθύνων τρέφων, συντηρών και διακυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Την πρεσβεία Κύρια του Οσιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, σκέπε, φρούρη, φύλατε πάντα στους δούλους σου. Τέτοιες ώρες τι μπορεί να πει που να είναι έστω και λίγο αντάξιο, λίγο αντάξιο σε έναν παππούλι ο οποίος ήτανε το κυνηγημένο περιστεράκι, ξεκίνησε από έναν τόπο και από ένα μέρος όπου η φωτιά, ο πόνος, τα δάκρυα, οι καταστροφές, ο ξεριζωμός, το κυνήγι από τους τσέτες του Κεμάλ, τους έφτασε μέχρι τη θάλασσα της Σμύρνης. Πώς άντεξαν άραγε όλοι εκείνοι οι γονείς που ξεκίνησαν από εκείνα τα ματωμένα μέρη να έχουν στην αγκαλιά τους από τη μια μεριά τα παιδιά τους και από την άλλη τις τα εικονίσματα, γιατί εκείνα τα μέρη ήξεραν πολύ καλά τι αξία και τι σημασία είχαν τα εικονίσματά τους. Γιατί πολλές φορές πονεμένοι από τα βάσανα, από τη σκλαβιά, από τα προβλήματα, στα εικονίσματα κατέφευγαν αγκαλιάζοντας τις Παναγίες και τους Αγίους τους στο κάθε σπιτικό.
και σκέφτομαι και λέω ασαράντη γομορό ήταν ο γέροντας Παΐσιος όταν πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Σκεφτήκατε ποτέ, μωρέ, τι σήμαινε για το γέροντα αυτή η προσφυγιά και για την οικογένειά του, που διήμισε με τα πόδια, έτσι στο μυαλό μου πρόχειρα τα υπολογίζω, σαν ένα δρόμο από εδώ μέχρι την Καλαμάτα, ίσως και 5 φορές. Να πας και στον δρόμο να βρίσκεις τους οχτρούς να σε κυνηγάνε, να σε κυνηγάνε, να σε κυνηγάνε και τελειωμό να μην έχει και να φτάσουν στην παραλία της Μύρνης και εκεί να βλέπουν τα αποκαΐδια από όλη την καταστροφή και ήρθαν στην πατρίδα και μαζεύτηκαν, λέει, στον Πειραιά και μου έλεγε ο γερο-Ραφαήλ, ο αδερφός του ο μεγάλος, πόσο πολύ μας έτρωγε η ψήρα μες στο κορμί, πόσο πολύ μας έκαιγε ο ήλιος που δεν είχαμε ούτε έναν δίσκηνο μέρες ολόκληρες εκεί στα χωράφια έξω από τον Πειραιά, πόσο πολύ πόναγε η κυλίτσα μας, 13 χρονών ο παππούς ο Ραφαήλ και 40 γομορό ο γεροπαΐσιος. Και μετά βρέθηκαν στην Κέρκυρα και μετά βρέθηκαν στην Κόνιτσα. Και σκέφτομαι και λέω, τούτο δω ξεκίνησε να τον φτιάχνει Άγιο, ο πόνος, τα βάσανα, τα διέξοδα. Γιατί ο γέροντας, ο παππουλάρχος μας, ο παππούλης μας, τα αγάπησε όλα αυτά και δεν ξέχασε σε κανένα του βήμα να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται. Γιατί τους είχε μάθει ο Άγιος Αρσένιος να προσεύχονται. Θα σας πω σήμερα για πρώτη φορά μια ιστορία. Η γιαγιά η Μαρία, την θυμάμαι εγώ, είχε φύγει από εκείνα τα μέρη στον Ξεριζωμό, πρέπει να ήταν 20χρονο κορίτσι. Και ήρθαν στην Κόνιτσα και ενώθηκαν με εμάς τους ντόπιους. Και τι έλεγε η γιαγιά, η Μαρία, κάθε φορά που τη ρωτούσαμε, πώς περνάει η μέρα σου? Με τον κανόνα που μας έχει μάθει να κάνουμε ο Άγιος Αρσένιος, ο Χατζιεφέντης, όπως τον έλεγαν. Χατζής γιατί είχε πάει στους Αγίους Τόπους, και αφέντης γιατί έτσι έλεγαν και ένιωθαν τον παπά τους, αφέντη τους. Τι σας έμαθε ο παππούλης τον κανόνα? Και λέγα εγώ παιδί τότε, τι να είναι ο κανόνας άραγε? Και αφού μου το είπε κάμποσες φορές, τόλμησα να τη ζητήσω να μου εξηγήσει τι ήταν ο κανόνας. Να βρε παιδάκι μου, εσείς δεν σας έβαλε ο παπάς σας κανόνα? Δεν ξέρουμε εμείς τι είναι ο κανόνας. Να κάνεις το βράδυ και το πρωί
τα κομποσχήνια που πρέπει και τις μετάνοιες. Και πώς την ώρα τον κάνεις αυτόν τον κανόνα, κυρά Μαρία. Ένα, κανά μία ώρα και το βράδυ και 2-3 ώρες κάθε πρωί. 2-3 ώρες κάθε πρωί. Και άκου παιδάκι μου, όταν χρειάζεται να πάμε στα χωράφια, πρέπει να είμαστε στα χωράφια μόλις φέξει. Δηλαδή, 5:30 το αργότερο, άντε 6. Και 3 ώρες πριν, βγαίνει 3 η ώρα δεν βγαίνει. Και κανά 2 ώρες το βράδυ, τι ώρα να ξεκίναγε άραγε το βράδυ. Και πόση ώρα έμενε να κοιμηθεί για να ξανακάνει το πρωί τον κανόνα. Και τι άλλο έχει ο κανόνας, κυρά Μαρία. Έχει μετάνοιες, έχει να διαβάσω από τη γραφή κάτι, από το Θεούλη, να διαβάσω κανένα βίο Αγίου, αλλά και την ημέρα να κάνω κάτι καλό για τον συνάνθρωπο. Όλα τούτα εδώ, παιδάκι μου, είναι ο κανόνας μου. Μαζί με τις νηστείες που πρέπει να κάνω. Ποτέ δεν κατέλειαν οι φαρασιώτες Τετάρτες και Παρασκευές λάδι και έτρωγαν πάντα μόνο μία φορά τη μέρα. Ποτέ δεν έτρωγαν λάδι όλες τις σαρακοστές από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Κάτι σαν αυτά που κάνουμε κι εμείς, μωρέ. Ναι, ναι. Που έχουμε ξεχάσει τι είναι το άλαδο, που έχουμε ξεχάσει τι είναι η ευκούλα, που έχουμε ξεχάσει τι είναι ο κανόνας μας για τον καθένα. Και όταν γνώρισα από κοντά την οικογένεια του παππούλη, αχ ρε εσείς, αχ, 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 εκεί έβλεπες πόσο εύκολα γίνονταν οι Άγιοι. Φαίνονταν αυτό από την οικογένειά του, όταν στο πατρικό του στο χωράφι χρειάστηκε μαζί τους με τον παππού τον Ραφαήλ να βάλω να καλλιεργήσουμε και ρώτησα τον παππού, παππού, πόσα να αγοράσω από τα κυπευτικά για να φυτέψουμε. Ήμασταν 3 άτομα εμείς, κυρία Μαρία, εγώ, η μάνα μου και τα μωρά-μωρά και 2-5 και 3 ήταν ο παππούς ο Ραφαήλ, 8. Τι νούμερα νομίζετε, μου είπε. Έχ, βρε παιδάκι μου τώρα, πάρε λίγο παραπάνω. Πόσο παραπάνω, παππού, ήταν ένα υπέροχο άτομο. Το άρεσε να τον πειράζω και να με πειράζει. Πόσο παραπάνω, παππού. Πάρε κάμποσο παραπάνω. Θα μου πεις το κάμποσο πόσο είναι. Βρε παιδί μου, πάρε 400 ρίζες από το καθένα. Εντάξει, να πάρω. Γιατί βρε παππού να τα πάρω τόσα πολλά. Βρε παιδάκι μου, τζάμπα το χωράφι, μας το έδωσε ο Θεός. Τζάμπα το νερό από το ποτάμι, μας το τρέχει ο Θεός. Τζάμπα ο ήλιος, τζάμπα το χώμα, τζάμπα ο αέρας, όλα τζάμπα είναι. Να μην δώσουμε τζάμπα κι εμείς σε κάποιους φτωχούς κάτι από αυτά που θα βγάλουμε. Και όταν έρχονταν η ώρα, ποτίζαμε με το αυλάκι και πλημμύριζε, και πλημμύριζαν όλα, μια εβδομάδα δεν έμπαινες μέσα. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, φορτώματα ολόκληρα βγαίνανε.
κράταγε λίγα αυτός τα πιο στραβά και έδινε σε μένα τα πιο καλά και μετά γέμιζε τελάρα. Ξεκίνα τώρα κόνιτσα χωριά όλα όπου έχει φτωχό να του δώσει. Και κοίτα, κοίτα, μην σε βάλει ο πειρασμός να πάρεις ούτε μια δεκάρα από κανέναν. Τζάμπα τα βγάζουμε, τζάμπα μας τα δίνει ο Θεός. Αυτή είναι η άλλη. Πόσες φορές, μωρέ, πόσες φορές δεν μου έλεγε ο παππούς, λαϊκός οικογενειάρχης, ότι στην προσευχή του έβλεπε τους Αγίους, έβλεπε την Παναγιά. Από εκείνα τα μέρη που είχαν φτάσει και καλλιεργούσαν τις ψυχές τους οι άνθρωποι, έβλεπαν Παναγίες, έβλεπαν Αγγέλους, έβλεπαν Αγίους, γιατί τα ματάκια τους και το μυαλουδάκι τους και η καρδούλα τους ήταν καθαρά και γεμάτα από αγιότητα και προσευχή και αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ο Γεροπαΐσιος μας έδειξε πραγματικά τι θα πει αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αλλά μήπως και οι άλλοι Άγιοι, μωρέ, και ο Γεροπορφύριος και ο Γεροευμένιος και ο Παπαφώτης και η Χειρασοφία της Κλεισούρας και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός και όλοι οι άλλοι Άγιοι την αγάπη δεν μας έδειξαν, μωρέ. Αγάπη, 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 αγάπη. Αυτή που σε παίρνει από τη γη και το πότε βρίσκεσαι στον παράδεισο δεν θα το πάρεις χαμπάρι. Δεν θα το πάρεις χαμπάρι. Αλλά θέλει η αγάπη να μάθεις να κόβεις την καρδούλα. Κάποτε, κάποτε είχαν πάει κάποιοι στο γέροντα Παΐσιο και του λένε, πες μας βρε παππούλη κάτι, πες μας κάτι να ωφεληθούμε, πες μας κάτι, πες μας κάτι. Ο παππούλης ντρέπονταν να σκεφτεί να τους πει κάτι σοβαρό. Τι να σας πω βρε παιδάκια μου, να βρε γέροντα, να μας πεις αυτό που λέει η καρδιά σου. Και τι απάντησε ο παππούλης? Αυτό που μου λέει η καρδιά μου είναι να την κόψω 1000 κομμάτια και να την μοιράσω σε όλον τον κόσμο. Πω, 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 πω. Αυτή είναι η αγάπη. Όχι, μωρέ, να τα κρατάμε για μας. Δεν είναι αγάπη αυτό. Να θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο όλον. Τι να τα κάνουμε, μωρέ. Τι να τα κάνουμε. Ο πεθαμένος τσέπες δεν έχει. Ποιος πεθαμένος έχει τσέπες να πάρει λεφτά μαζί του? 5 πιθαμές χώμα παίρνουμε και όσοι είμαστε πιο ψηλοί και ακόμα 1/6 και άμα είμαστε και χοντροί και ακόμα 1 δεξιά και αριστερά 7-8, 10 σας δίνω εγώ, πάλι χώμα θα πάρουμε. Γι' αυτό, γι' αυτό, μωρέ, γι' αυτό, γι' αυτό ας νοιαστούμε για τον συνάνθρωπο. Τόσος πόνος δίπλα μας, τόσος πόνος δίπλα μας, τόσος πόνος δίπλα μας
Γιατί, μωρέ, δεν χαμογελάμε? Γιατί δεν απλώνουμε το χέρι? Γιατί δεν κάνουμε προσευχή για αυτούς που πονάνε? Σας παρακαλώ, μην ξεχνάμε να γονατίζουμε για αυτούς που πονάνε. Βλέπετε το κακό, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Ξέρετε πότε θα φύγει? Όταν θα μάθουμε το μάθημα. Όταν θα μάθουμε το μάθημα. Και ποιο είναι το μάθημα? Πρώτα πίστη στο Θεό, μετά αγάπη και μετά ταπείνωση, και θα φύγουν όλα τα κακά. Άλλωστε και από τους Ισραηλίτες αυτό έκανε ο Θεός. Όσες φορές μαθαίναν το μάθημα, έφευγαν όλα τα κακά. Και όσες φορές χάνανε το μάθημα, έρχονταν όλα τα κακά. Είναι σαν τους δασκάλους και τους καθηγητές που βάζουν διαγωνίσματα στα παιδιά. Και μόλις δουν ότι το διαγώνισμα το έγραψαν καλά, χαίρεται ο δάσκαλος και λέει: «Μπράβο παιδί μου, θα πάρεις και άριστα και θα είσαι και τιμημένο παιδάκι». Αλλιώς ξανά την τάξη. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Ξανά την αρχή την τάξη. Όσες φορές δεν έχουμε μάθει το μάθημα. Εσείς ελπίδα εκεί κάτω στο Μεσολόγγι έτσι δεν τα κάνετε? Δεν θέλετε να μάθουν τα παιδιά σας? Έτσι θέλει και ο Θεός. Πάμε λοιπόν, πάμε, 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 μωρέ, πάμε να μάθουμε το μάθημα. Και μετά, και μετά, και μετά, όλα θα είναι όμορφα. Όλα, όλα θα είναι όμορφα. Και ακόμα πιο όμορφα στην άλλη τη ζωή. Ετοιμαστείτε απόψε, όποιος θέλει να μεταλάβει. Θα σας διαβάσω πριν την ευχούλα, θα κοινωνήσω και μέσα και έξω. Και κάτι και κέρασμα έχει μετά, να μην φύγετε έτσι.